Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κλειστό γυμναστήριο Άρτας, όπου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Πύρος. Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν βραβεύσεις των αθλητριών αλλά και των προπονητών από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά και τον Δήμαρχο Αρτέων Χρήστο Τσιρογιάννη. Δεν είμαστε πολύ καλοί στα λόγια, παρά μόνο στις πράξεις και νομίζω ότι φαίνεται τις επιτυχίες μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρίως τη Σοφία Καρδιώτη, που με έφερε στην όμορφη πόλη σας, την Άρτα, που είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και έχω εντυπωσιαστεί, όπως έχω εντυπωσιαστεί και από τα κορίτσια σας. Ο Σύλλογος έχει πάρα πολλά παιδιά, έχει ταλέντα, συγχαρητήρια στις προπονήτριες. Σε όλους εσάς τους γονείς που φέρετε τα παιδιά σας στο γυμναστήριο και εμπιστεύεστε τα παιδιά σας σε αξιόλογους προπονητές. Να έχετε καλό καλοκαίρι και καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, ο Πύρος μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες επιτυχίες, σε χρυσά μετάλλια και οπότε αξίζουν τη συγχαρητήρια στα αυτά τα εκπληκτικά παιδιά, στους γονείς αλλά και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο για την εξαιρετική δουλειά που κάνω. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αγαστή συνεργασία μαζί με τις προπονήτριες. Συνέχεια είμαστε κοντά, προσπαθούμε να εξυγχρονίζουμε το χώρο που κάνουν τα παιδιά εκεί γυμναστική. Έχουμε να κάνουμε πράγματα ακόμα, αλλά αυτό μια και σήμερα είναι μαζί μας ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο γραμματέας, ο οποίος τυχαίνει να είναι και αρτινός από το Σαντοτόπι. Θα ήθελα να ζητήσω όλο τον χρόνο να φιλοξενήσουμε στην Άρτα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αισθητικής γυμναστικής και να το κάνουμε είτε εδώ είτε στο ΤΟΠ 9, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε το άθλημα ακόμα περισσότερο. Οπότε, Πρόεδρε, καλά να μας ανακοινώσεις όλο το πρόγραμμα έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι από τις λίγες που δημιουργούν χορογραφίες στα παιδιά σας και επιλέγουν μουσικές από μόνες τους, χωρίς να ζητούν βοήθεια από το εξωτερικό και όντως να κορθώνουν και φτάνουν στα παιδιά σας στις υψηλότερες θέσεις. Όσο για την Μαρία Κλασαριά, είναι αναπτυσσόμενη και προπονητρία αλλά και εκδοτής και έχει επιλεγεί να είναι πάντοτε στα πάνελ κρίσης στην Ελλάδα. Όσον αφορά για τον Δήμαρχο, με πρόλαβε. Απέτησή μας και δική μας ήταν να γίνει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Άρτα, αφού ο Πύρος Άρτας καταφέρνει ετήσια όλα αυτά, όλες αυτές τις διακρίσεις. Σε αυτό το σημείο, έχω σπορτίας. Στις δε προπονήτριες εκεί προσφέρουμε τον έπαινο της καλύτερης καλλιέργειας του αθλήματος προς την Ελλάδα. Gracias a todos.
Εκ μέρους να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τόσο πολύ γαουφάρα. Δεν περίμενα τόσους πολλούς νεαρούς αθλητές και προπάντων αθλήτριες. Το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στον πρόεδρο, συγχαρητήρια στη διοίκηση, συγχαρητήρια στο προσωπικό που εργάζεται με τέτοιους ειδικούς και παίρνει αποτελέσματα. Συγχαρητήρια και καλή ανάπτυξη του αθλήματος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πύρος, Χάρης Παπάζογλου, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τις επιτυχίες των παιδιών και σε αγώνες ευρωπαϊκής εμβέλειας. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε στην πόλη μας την Ολυμπιονίκη της Ρυθμικής Γυμναστικής, την κυρία Χριστοδούλου, καθώς επίσης και τον προπονητή της ενόργανης γυμναστικής, τον κύριο Τσοπάνογλου. Κοντά μας σίγουρα θα είναι και η αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, κυρία Μεσίρη. Σίγουρα σήμερα θα βραβεύσουμε και κάποιους δικούς μας αθλητές από τα δικά μας παιδιά που ήταν και Ολυμπιονίκες ή παγκόσμιοι πρωταθλητές ή πανευρωπαϊονίκες και είναι μεγάλη τιμή για μας. Είναι ο κύριος Σαβιέρης και η κυρία Παπακίτσου. Πιστεύω να είναι εδώ όλοι και να τους βραβεύσουμε. Τον κύριο Αβριγκέρη τον έχω δει, τους αθλητές που ανέφερα είναι εδώ. Τώρα περιμένουμε κάποιους άλλους ακόμη. Είναι μια γιορτή για τον Πύρο. Όπως βλέπετε, ένα κατάμεσο στάδιο. Συμμετέχουν οι γονείς όπως όλη τη χρονιά και στην τελική εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί είναι συνεργάτες, είναι αρρωγοί, είναι βοηθείς όλοι μας στην προσπάθεια και προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν και τα παιδιά τους, αλλά περισσότερο και το σύλλογό μας. Όμως κατά καιρούς έχει κάνει αρκετές διακρίσεις. Σιγά σιγά με ομαδικότητα το έχετε φτάσει σε ένα επίπεδο που το έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες, αλλά βλέπουμε και μεγάλες διακρίσεις των παιδιών. Όπως ξέρετε, ο Πύρος είναι το πιο παλιό σωματείο στην πόλη. Είναι έτος ίδρυσης το 1956. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες από το σύλλογό μας, είτε με αθλητές ενόργανης, είτε με στίβου ή οτιδήποτε άλλο αθλήματα που ασχολούμαστε. Αυτή την τελευταία περίοδο έχουμε το άθλημα της θετικής γυμναστικής, όπως και της ρυθμικής, και τώρα μπαίνει δυνατά και η ενόργανη, που αρχίζουν και φέρουν επιτυχίες με μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες, σε βαλκανικούς αγώνες και γενικά σε πανελλήνια πρωταθλήματα, που αυτό για την πόλη μας είναι κάτι είναι πρωτόγνωρο. Με την έννοια ότι γίνεται γνωστό το όνομα της πόλης μας πέρα από τα σύνορά της και φτάνει και στο επίπεδο της Ευρώπης. Είναι μεγάλη τιμή για μας που οι αθλητές μας εκπροσωπούν επάξια και πιστεύω ότι εκπροσωπούν και την Ελλάδα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέφερε σχετικά. Ο Πύρος Άρτας είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας μας και καλλιεργεί το άθλημα από το 2014. Έχει διακριθεί σε πάρα πολλούς αγώνες. Ετησίως είναι πάντοτε μέσα στα μετάλλια και ίσως πρώτες θέσεις στα πανελλήνια πρωταθλήματα, αλλά και σε πολύ καλές κατατάξεις σε παγκόσμιο θέαμα.
σε παιδιά, νέα παιδιά που θα θέλουν να ασχοληθούν. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του αθλήματος? Το άθλημα είναι βασίζεται σε κανόνες και πολύ σύντομα θα είναι και στα Ολυμπιακά αθλήματα. Οπότε έχει πολλές προοπτικές. Ένα παιδί το οποίο καλλιεργεί το άθλημα, ασχολείται με το άθλημα, έχει πάρα πολλές καλές προοπτικές, γιατί το άθλημα παρουσιάζει έναν συγχρονισμό άλλων αθλημάτων γυμναστικής που τα έχει κάνει στην αισθητική ομαδική γυμναστική. Τα μικρά ταλέντα του συλλόγου γοήτευσαν το κοινό και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων.